μιλάγαμε σε βουλωμένα αυτιά. Να σας το πω έτσι λαϊκά, πολύ απλά. Παρουσίασε με κάθε λεπτομέρεια τη δική του εκδοχή για τη συμπλοκή και την επίθεση με πρωταγωνιστές τον ίδιο και μια οικογένεια Γερμανών τουριστών στο Μηλοπόταμο, όμως τελικά δεν έπεισε τις δικαστικές αρχές. Με σύμφωνη γνώμη, ένα κριτή και εισαγγελέα, ο 38χρονος πήρε το δρόμο για τις φυλακές με την κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορία που αντιμετωπίζει. Κρατήσανε προσωρινά με ανύπακτο κακούργημα. Διαμορφωμένο τεχνητά σχηματισμένη κατηγορία, τεχνητά, σας το ξαναλέω, τεχνητά σχηματισμένη κατηγορία, μόνο και μόνο για να υπάρχει δυνατότητα που επιτρέπει ο νόμος λόγω της ύπαρξης κακουργήματος για να διαταχθεί προσωρινή κράτηση. Λέω ευθέως, μετά από πολλά χρόνια στην ποινική δικηγορία, ότι στην υπόθεση αυτή ο κατηγορούμενος ήρθε με προσημειωμένη τη σε βάρος του κατηγορία και εκτιμώ και ελπίζω. Και εύχομαι και θα προσπαθήσω με την κατεύθυνση αυτή η δικαιοσύνη να διορθώσει ένα λάθος προϊόν της στιγμής, αν θέλετε, και της συγκυρίας. Ο 38χρονος πατέρας 5 ανήλικων παιδιών που μέλη της οικογένειάς του αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, φέρεται σύμφωνα με τους συνηγόρους του να είναι ο ίδιος το θύμα του θερμού επεισοδίου, καθώς στην πολύωρη απολογία του ισχυρίστηκε πως όλα ξεκίνησαν από τους Γερμανούς, οι οποίοι μάλιστα έφτασαν στο σημείο να χειροδικήσουν σε βάρος του. Σφοδρά ενοχλημένοι συνηγοροί του χαρακτήρισαν ως μια πελώρια ανορισία την κατηγορία που εστιάζει στα ρατσιστικά κίνητρα που φέρεται να έχει, υποστηρίζοντας πως ο πελάτης του θυματοποιήθηκε στο όνομα της προστασίας του τουριστικού προϊόντος. Η ευαισθησία πάνω στο τουριστικό προϊόν δημιουργεί υπερβολές και ακρότητες. Αυτό εγώ κατάλαβα από αυτή την ιστορία. Δεν αισθάνθηκα ούτε μία στιγμή ότι με άκουγε κανένας. Είναι πολύ αδική απόφαση. Τα έγγραφα και όλο το υλικό ήταν τέτοιο που δεν έπρεπε να προφυλακιστεί. Είτε μιλούσαμε είτε δεν μιλούσαμε, δεν ακουστήκαμε σήμερα, δεν είχαμε τη δυνατότητα να ακουστούμε και θα έχουμε συνέχεια. Το επεισόδιο της περασμένης Παρασκευής που πήρε τεράστιες διαστάσεις προκάλεσε εξ αρχής την παρέμβαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη αλλά και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Παρεμβάσεις οι οποίες δεν πέρασαν ασχολίαστες από τους συνηγόρους του 38χρονου. Στην υπόθεση αυτή συγκροτήθηκε μια δικογραφία υπό όρους συντριπτικής δημοσιότητας σε βάρος του κατηγορούμενου. Υπάρχει μια δικογραφία για την οποία έχει παρέμβει επισήμως και χωρίς δικαίωμα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Μια δικογραφία στην οποία υπήρξε έγγραφη παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και μια δικογραφία που οι παρεμβάσεις αυτές έγιναν πριν ακουστούν οι θέσεις του κατηγορουμένου. Εξ αρχής στο πλευρό του 38χρονου ήταν συγγενείς και φίλοι που και χθες κατέκλυσαν το δικαστικό μέγαρο, ενώ αυτό που εξετάζουν τώρα οι συνηγοροί του είναι η κατάθεση στο δικαστικό συμβούλιο αιτήματος για την ακύρωση της ομόφωνης απόφασης που αφορά στην προσωρινή του κράτηση. Άξιο αναφοράς ωστόσο είναι το γεγονός πως οι σκηνές Far West στο Πέραμα εκτελήχθηκαν σε απόσταση αναπνοής από το αστυνομικό τμήμα, το οποίο στην ουσία είναι υποστελεχωμένο από το 2015, οπότε και η προηγούμενη κυβέρνηση κατήργησε εν μία νυχτή το τμήμα ασφαλείας της περιοχής.